49. Παναθηναϊκός 45, ΠΑΟΚ 38, Απόλλων 33, Όφη 32, Άρης 31, Κόρινθος 30. Οι παίκτες της προοδευτικής αποχωρούν. Ενώ δέχονται κάποιες πέτρες. Κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα και την Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ θα πάρει το βαρύτιμο έπαθλο και θα στεφθεί κυπελούχος. Την απάντηση λογικά θα την έχετε και θα την έχουμε μετά. Ξέφυγε ο Τσιαντάκης. Η νέα σέντρα που γίνεται. Βγαίνει ο Γκάμπριτζ, κεφαλιά και έχουμε τον γκολ. Το γκολ που έχουμε από τον Τσαλουχίδη. 1-1 Ολυμπιακός το 63. 63ο λεπτό και ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Βλέπετε εδώ πώς πανηγυρίζει. Ένα γκολ μέσα στην Τούμπα βέβαια δεν είναι και μικρό πράγμα. Όταν μάλιστα ο τελικός είναι διπλός. Και πάλι η προσπάθεια του τι. Η μπάλα στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 2-1. Δοκάρι. Απάντηση λοιπόν του Ολυμπιακού με τα δοκάρια και χάνει. Ενώ ήδη βλέπετε εδώ από ένα πλάνο που μας δίνει ο τηλεσκηνοθέτης της εκπομπής. Και ενώ λοιπόν την είσοδο, την επίσημη είσοδο των ομάδων, ας γυρίσουμε για τις δύο ομάδες του απόψινού μεγάλου τελικού που για μια ακόμα φορά, επιτρέψτε να το πούμε, θέλουμε να είναι μια βία μακριά από επεισόδια. Σπυρίχτρες του ελληνικού ποδοσφαίρου, εδώ μια άποψη από τους χώρους που έχουν κατακλειστεί από τις χιλιάδες των οπαδών του Ολύμπια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν απέκτησε κατά σειρά την Καστοριά, τη Σκόντα Ξάντη, κεφαλιά του Σοφιανόπουλου, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Είναι ο Ολυμπιακός που στο 21ο λεπτό βάζει φωτιά στον 50ο τελικό του κυπέλου. Πανηγυρίζεται δεόντως από τους έξαλλους οπαδούς του Ολυμπιακού. Στη φάση που ξαναβλέπουμε, ο Λιτόψεγκο με το δυνατό δεξιό σουτ ευνηδίασε τον Γκάμπριτς. Ξανά βλέπουμε από μια άλλη κάμερα τον ευνηδιασμό, τον πλήρη ευνηδιασμό. Να μην τους δει να έχουν καβαλήσει το σύρμα και να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Καλά είναι μέχρι εκεί. Τον ΠΑΟΚ την περασμένη Τετάρτη στην Τούμπα και ο Ολυμπιακός 2-0 βρίσκεται μπροστά, σιγουρεύοντας ακόμα περισσότερο τα βήματά του για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου του κυπέλου. Ξανά η προσπάθεια από τον Σάντσες, δείτε καρφωτή κεφαλιά ψαράκι από τον Τσαλουχίδη. Καμιά αντίδραση, λογικά καμιά αντίδραση, 62ο λεπτό της επανάληψης που γίνεται αυτή τη στιγμή από τον πρόεδρο της ΕΠΟ στον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Γιώτη Τσαλουχίδη. Συγχαρητήρια στους νικητές και κυπελούχους, αλλά συγχαρητήρια και στους ηττημένους, τους μεγάλους ηττημένους. Μετά το 1-1 του Ολυμπιακού στην Κόρυνθο αλλά και το 2-0 της ΑΕΚ εδώ στην Φιλαδέλφεια.